Μας ρίξαν το Twitter, μας ρίξαν το Instagram, μας κάνανε τόσα πράγματα, πόλεμος κυρίες και κύριοι. Εμείς στεναχωριέσαι, έχεις τον Αμπντούλ. Ναι, έγινα στάρ επιτέλους στην Ινδία. Ένα δισεκατομμύριο κόσμο διεθνή έχει. Καριέρα, να σου πω κάτι, ναι. Δεν σε γουστάρουνε πολύ. Δεν παίζει ρόλο, με ξέρουνε. Δεν ξέρω. Κάτι, κάτι δεν σα ακούει που φωνάζει. Το όνομά σου λένε να λένε καλά και δεν πάνε να λένε στο καλό, ναι. Και πάνε για μαζί του. Άλλοι ήθελαν να κάνουν διεθνή καριέρα, εγώ την έκανα. Ναι, ναι. Και σε βρίζουν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό το έχετε κοινό. Να σου πω, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, ναι, είναι κοινό αυτό, είναι μα που παρέα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για θέατρο σήμερα, ναι, με σα κάνει εντύπωση. Κυρίες και κύριοι, το GR Express ξεκινάει. Τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε αργά αργά, σταθερά και μάλιστα ποιοτικά. Θα μιλήσουμε και για θέατρο, να ξέρετε. Γιατί λοιπόν το λέω αυτό? Γιατί ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε μια συνέντευξη και βέβαια έδωσε τη συνέντευξη γιατί υπήρχε λόγος για αυτόν. Mm-hmm. Αλλά βέβαια για αυτό, χάρη σε αυτόν τον λόγο όμως βγήκαν και οι υπόλοιπες ειδήσεις. Δηλαδή τι έγινε, έχει γράψει ένα θεατρικό το οποίο βγαίνει τώρα κάπου εδώ στην Πειραιώς που είναι το θέατρο αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, και βγήκαν να διαφημίσει και εκ των πραγμάτων βγάζουν και κάποιες ειδησούλες μέσα, λέει κάποιες μπηχτές έτσι ώστε να πουλήσει και να κάνει νούμερα. Το θέατρο έχει ανάγκη από προβολή. Mm-hmm. Έχει πρωταγωνιστές σημαντικούς και μεγάλους. Όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης που είναι στη μυθοπλασία μέσα πιο πολύ αγαπούν το θέατρο παρά την τηλεόραση. Ναι, που ναι, σημαίνει ναι, ότι όλοι είναι μέσα στο θέατρο και εσύ είναι αυτοί που δεν είναι στην τηλεόραση, είναι και αυτοί μέσα. Οπότε λοιπόν με 120-150 θέατρα το λιγότερο στην Αθήνα και πόσα άλλα ακόμα σε όλη την Ελλάδα θα μπορούσαν να βγάλουν μια θεατρική εκπομπή η οποία να έχει και ψιλοκουτσομπολιό μέσα, να έχει και ένα πάνελ που να συζητάνε για τα θεατρικά. Έστω και μια ώρα. Έστω μια ώρα την εβδομάδα. Αλλά να ήταν όμως, παιδί μου, αιχμηρή. Δηλαδή για να πάει στην ιδιωτική τηλεόραση πρέπει να κάνει νούμερα. Για να κάνει νούμερα θα πρέπει να είναι αιχμηρή. Όταν θα βάλει ένα κριτικό θέατρο, όταν θα βάλει μέσα ένα σκηνοθέτη θεατρικό. Όταν θα βάλεις μέσα έναν ηθοποιό παλιό, ο οποίος θα μπορεί να κάτσει και να το συζητήσει. Δηλαδή, άντε ρίχνουμε και ιδέες τώρα τσάμπα έτσι. Ξέρεις τι, όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν γίνει έχουν καπελώσει και το θέατρο και το. Δηλαδή, και πριν με Φιλιππίδηδες, είχαμε ασχοληθεί όχι με τα θέατρα, αλλά με τα γεγονότα. Τώρα όλο αυτό με την παιδεραστία πάλι τα ίδια και το θέατρο είναι αδικημένο. Δηλαδή, κάτι τέτοιο που λες είναι σωστό έτσι ώστε να ξαναβγεί μπροστά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται οι αληθινοί στάρ. Δηλαδή, όταν έχεις μια εκπομπή θεάτρου, έστω μία ώρα. Ταλέντο, να, βέβαια. Να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσες εκπομπές, παράδειγμα, σου λέω εγώ, στο Open, σου λέω εγώ, βάζουν μια εκπομπή και τη λάβα. Έτσι, του περί. Η οποία είναι 3-4%. Δηλαδή, το θέατρο θα κάνει λιγότερο. Σωστά. Πέτα τη λάβα έξω που είναι μια ηλικιότητα και βάλε αυτό το πράγμα μέσα. Το οποίο είναι δείχνεις και κάτι για τον πολιτισμό. Έχει περίεργο στήσιμο. Κάτι πάει να κάνει, αλλά δεν το καταφέρνει. Παιδί μου, μια γελιότητα είναι η λάβα. Εγώ όσο μπόρεσα να δω, γέλαγα. Εντάξει, μερικά αποσπάσματα είναι ωραία, αλλά... Τα αποσπάσματα είναι τα συνδετικά δεν είναι σκατά. Ναι, αυτό, ναι. Ναι, δηλαδή εκεί πέρα είναι δράμα η κατάσταση. Δεν είναι καλωστημένη. Οπότε, ναι, δεν είναι καλωστημένη. Εντάξει, λέω, εφόσον πάρουν τέτοιες εκπομπές, εάν είχαμε μια εκπομπή θεάτρου που εκ των πραγμάτων μόνο με το θέατρο θα είχε να ασχοληθεί, εκεί λοιπόν θα είχαμε κάτι να δούμε. Ναι, σωστά. Θα είχαμε κάτι να απολαύσουμε. Θα μιλούσαν οι ηθοποιοί, οι οποίοι για να στηρίξουν το έργο το οποίο παίζουν και να το διαφημίσουν, θα μιλούσαν εκεί με άνεση. Τώρα να πάνε να μιλήσουν πού? Να έρθουν στο GR Express, να μιλήσουν μαζί μας. Εγώ τι να κάνω. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε και ειδικοί. Όχι, αυτό λέω τι να κάνω εγώ. Ναι, 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 δηλαδή ναι, ναι. Είμαι υπέρ στο να αναπτυχθεί το θέατρο, είμαι υπέρ στο να υπάρχουν εκπομπές, αλλά δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Καθίστε ο ίδιος του. Θέλει γνώστες, γιατί είδες, εάν δεν είσαι καλά διαβασμένος σε έναν ηθοποιό, πώς την είχε πατήσει πέρυσι η Μαλέσκου. Θυμάμαι που είχε γίνει ναι, η αυτή ιστορία. Χαλκιά. Χαλκιά, ναι. Φυσικό είναι να τσαντιστεί. Δηλαδή, άμα κάτσει κάποιο μαζί σου και δεν ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω, θα σου πει όπα. Δεν γνωρίζει. Ενώ αν υπάρχει κάποιο ειδικό. Θυμάσαι τι ενόχλησε πιο πολύ. Σάκης ο υδραυλικό. Καλά, ναι. Δηλαδή ο Λιχνίσης ήταν υδραυλικό. Και ο άνθρωπος έχει κάνει 500 επιτυχίες, ναι. Έχει κάνει 500 θεατρικά, έχει κάνει
πράγματα, έχει βγάλει λεφτά, έχει πτωχεύσει, έχει ξανακάνει για το θέατρο κτλ. Και, ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο καθένας και λέει: ο Σάκης ο υδραυλικός σας στιγμάτισε. Τι λες, ρε αγόρι μου. Σε να μου λες τώρα, ας πούμε, ότι ο Ξέρκης ήταν στο όλο σε Γάλλιο, να πούμε, και με την αυμαχία σαν αμήνας. Εσένα σε ενοχλεί πολλές φορές, γιατί υπάρχουν κάποιοι που σε σταματάνε, δηλαδή ήσουν στο Star 10 χρόνια, κάνουμε τον Τζέρεξ 10 χρόνια και σου λέει, α, σε παρακολουθούσα τότε πριν, ας πούμε, 25 χρόνια ελληνικό. Που έχεις το στυλ ελληνικό. Δεν σε ενοχλεί που αναιρείται όλη η υπόλοιπη πορεία σου και ξεκινάνε από εκεί? Άκουσε. Μάλλον δεν ξεκινάνε, αλλά φέρουν μόνο αυτό. Άκουσε. Ο καθένας παίρνει κάτι. Ναι. Όταν λοιπόν ακούς ότι κάτι έχει πάρει από σένα, το ευχαριστιέσαι. Αλλά όμως δεν θα είναι ωραίο όμως να μακυρώσουν τα υπόλοιπα. Όταν μου λένε αυτό εμένα, εγώ τους δίνω απάντηση και λέω: παιδιά, υπάρχει μια συνέχεια. Mm. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μετά μου λένε: ναι, ναι, που εκείνο, που εκείνο, που το άλλο. Οπότε λοιπόν είμαι πιο ικανοποιημένος ακούγοντας ότι ξέρουν και κάποια πράγματα από τη συνέχεια. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να σε καπελώνει μια επιτυχία τόσο πολύ. Mm. Και εμένα το καταλαβαίνω ότι το στυλ ελληνικό με έχει καπελώσει πάρα πολύ. Το οποίο στυλ ελληνικό υπάρχει μέχρι σήμερα. Το οποίο είναι ανεπτυγμένο μέσα στο GR Express. Εντάξει και το Superstar και εντάξει. Όχι, ναι, κοιτάξτε, ναι. Πιο πολύ μιλάει για το συντηρητικό παρά για το Superstar. Ναι. Το έχεις δει και εσύ, το έχεις βιώσει και εσύ αυτό. Ίσως επειδή τότε επειδή, δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε μουσική, ναι, δεν υπήρχε. Ήμουν εγώ το YouTube της εποχής. Ήμουν εγώ το YouTube της εποχής. Αλλά ας φύγουμε από τα δικά μας, γιατί μου θυμίζει η Κατερινάσια. Και δεν θέλω να γίνω Κατερινάσια εγώ, ας μείνει μόνο η Κατερινάσια να το παίζει αυτό ρόλο. Και να πάμε λοιπόν στο θέατρο και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι όταν σχολιάζουμε πράγματα μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, θέλω να σχολιάσουμε και κάποια πράγματα τα οποία τα λέω κατά καιρούς, αλλά δεν τα πιάνουν. Οπότε αν εστιάσω ακριβώς πάνω σε αυτό, θα το πιάσουν καλύτερα. Mm-hmm. Οι ηθοποιοί είναι οι stars. Εντάξει. Οι ηθοποιοί λοιπόν χρειάζονται υποστήριξη κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο μεροκάματό τους, για να μπορέσουν να πάρουν μεροκάματο, θα πρέπει το θέατρο να δουλέψει. Λοιπόν, το κάθε θέατρο έχει ένα σχήμα μέσα το οποίο είναι πολυμελή, όπου όλοι αυτοί είναι λίγο έως πολύ stars, λόγω τηλεόραση, λόγω, ή και κάποιοι οι οποίοι θα γίνουν στην πορεία. Οπότε λοιπόν, εάν υπήρχε μια εκπομπή τέτοια, θα ήταν καταπληκτικό. Να σου πω εδώ ότι στη δεκαετία 90 είχα σχέση με παραγωγή θεατρική. Ναι. Ναι, και μάλιστα ήμουν και παραγωγός στην εκπομπή αυτή. Τότε θυμάμαι στο Τελεσίτη ήταν Αθερινός, γιατί με τον Αθερίδη το μπερδεύω συνέχεια, ο Αθερινός που έκανε πρώτα την εκπομπή Τρίτο Κουδούνι, ο οποίος είχε φέρει top stars μέσα, φιλοξενούσε και θυμάμαι μου έκανε εντύπωση αυτή η εκπομπή και την παρακολουθούσα πάρα πολύ καλά, πέρα από την εργασία που έκανα σαν διεύθυνση παραγωγής που είχα. Λοιπόν, και μετά έφυγε και ήρθε η Εύα Βλαβιανού, η οποία πήγε από θέατρο σε θέατρο. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε παίξει απόσπασμα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το οποίο ήταν αποκλειστικό από το Τρίτο Κουδούνι, από την εκπομπή τη συγκεκριμένη. Φαντάσου λοιπόν, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να πάρει να βγάλει τι φωτογραφίε που κάνουν για το θέατρο, για κάθε σχήμα. Μπορεί να βγάλει, α πούμε, συνεντεύξει έναν-έναν, δηλαδή να βγάλει 15-20 λεπτά συνέντευξη που να σου γεμίσει την εκπομπή σου και να βγάλει και ειδήσει πάρα πολλέ. Να δει ο κόσμο ότι υπάρχει το θέατρο και να εστιάσουν το θέατρο. Και να βγει και λίγο λάμψη, γιατί πολλέ φορέ θεωρώ τώρα τελευταία επιλέγουν κάποιου ηθοποιού. Και ενώ τους δίνουν μια ωραία συνέντευξη, θα επιλέξουν το κομμάτι της μιζέριας και θα το βγάλουν. Κατάλαβες, αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή το έχουμε ζήσει και δεν θέλω να το βλέπω άλλο. Θέλει και λίγο να παρουσιάζουν το ταλέντο τους, να παρουσιάζουν τη λάμψη. Δηλαδή όχι το ότι α, δεν βρίσκω ρόλο, α, είμαι άνεργος, α, έχω δουλέψει σερβιτόρος. Δηλαδή ξέρεις, δεν είναι ωραίο αυτό συνέχεια. Υπάρχει θέατρο όπου στη σκηνή βγαίνουν γυμνοί οι ηθοποιοί. Ναι. Ναι. Μόνο αυτό το θεματάκι να βγάλεις πουλάει. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό δεν καλά, είναι. Καλά, πλάνα δεν μπορεί. Όχι, δεν θα βάλει πλάνα. Αλλά συζητά. Βγαίνει γύρω. Πώ αισθάνεσαι, πώς κάνεις. Δηλαδή, ναι. Όταν θα βάλει ένα τοπίο και του πει ότι ο ρόλο απαιτεί αυτό. Το απαιτεί ο ρόλο, όχι το κάνει. Βγάλανε μία βέβαια η μία που ήταν και στο GNTM. Νομίζω είναι σε αυτό το, ναι. Το θεατρικό. Λοιπόν, το έργο είναι αυτό. Απαιτείται ο ρόλο να είναι έτσι. Όταν λοιπόν καθίσει και κάνει μια συζήτηση, ποιο θα κάτσει να το δει να δει, πώ αισθάνεται αυτό ο άνθρωπο. Που βγαίνει μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό και είναι θεόγυμνος. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά που μπορεί να σου προσφέρει το θέατρο. Και όμως κανένας, μα κανένας να ασχολείται. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παράδειγμα το Star έχει σχέση άμεση με το θέατρο. Όπως επίσης και άλλα κανάλια έχουν σχέση άμεση με το θέατρο. Mm-hmm. Έχουν δικά τους θέατρα, έχουν εταιρείες οι οποίες έχουν συγγένεια με τα κανάλια κτλ. Οπότε λοιπόν, τα μπορώ πως δεν έχει σκεφτεί κανείς να κάνει μια τέτοια εκπομπή και βγάζουν κάτι αεροβλακίες τύπου Λάβα, ας πούμε.
Έτσι είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είχαμε πριν την καλή στιγμή από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου και υπάρχουν κάποιες στιγμές οι οποίες είναι πολύ δύσκολες και μη διαχειρίσιμες. Όμως, όταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντι είναι πολύ έμπειρος, ξέρει να δίνει απαντήσεις, ρε παιδί μου. Ξέρει να δίνει απαντήσεις. Δηλαδή, του γίνει τώρα ο άλλος, και λέει μνημείο, ας πούμε. Μιλάς με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ναι, και τον δικηγόρο. Ναι, το διαπληκτισμό αυτό, το λεκτικό πινκ-πονκ, ναι, που είχαμε. Βέβαια, πάει τώρα ο δικηγόρος, θα αντιβεί τώρα στο Μικρούτσικο. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι σε μια εκστάση αυτοκτονίας, δηλαδή. Αυτοκτόνησε, ενώ αυτοκτόνησε στη γη, ναι, στο μπλαμπλάκι. Απλά, εμένα τι με, δηλαδή, είναι δύσκολες αυτές οι συζητήσεις, γιατί αυτό που λες εσύ πρέπει να είναι έμπειρος ο άλλος και στο δικαστικό, γιατί οι δικηγόρος συνήθως δεν μπορούν να κάνεις διάλογο, γιατί ό,τι πεις, μετράνε τις λέξεις και πιάνουν μια λέξη, οπ, θα σας κάνω εξώδικο. Δηλαδή, τράβηξε μια λέξη θα, και δεν σε αφήνει να εκφραστείς κιόλας. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήθελε να πει κι άλλα ο Ανδρέας Μικρούτσικος και σε κόβει με αυτό. Το ότι μετράνε τις λέξεις και βρίσκουν πάντα μια λεξούλα που θα κάνεις λάθος, εάν δεν γνωρίζεις, και σου λένε ότι, οκ, okay, μην μιλάς άλλο, δεν μπορείς να έχεις άποψη, δεν μπορείς να κάνεις ερώτηση, γιατί αν πεις κάτι παραπάνω που δεν είναι σωστό, θα σου κάνω εξώδικο. Αυτό με στεναχωρεί εμένα. Ναι, ναι, ναι. Το ότι δεν μπορεί να γίνει σωστός διάλογος. Δηλαδή, οι δικηγόροι είναι συγκεκριμένες οι λέξεις, οι εκφράσεις μην ξεφύγουν, γιατί υπάρχουν και δικαστήρια, και ο συνομιλητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ο Μικρούτσικος ήταν πολύ καλός, δεν το συζητάω. Αλλά αυτό. Αλλά με την απειλή των μηνύσεων και τα λοιπά, σου λέει: οπότε κάνω στάρι και δεν μιλάω και δεν λαλάω, ας πούμε, και δεν μπορώ να πω αυτό. Ότι είπε βιασμό και είναι ασέλγια, ναι, και δεν έχει βγει απόφαση. Αυτό δεν μπορεί θα να γίνει. Θα μπορούσε να πει πολλά και σημαντικά πράγματα, τα οποία με την απειλή αυτή του μειώνει στο λόγο. Εντάξει, αυτό με το μνημείο ήταν πολύ προσβλητικό. Ναι, έτσι. Αλλά επειδή ο Ανδρέας τα πιάνει πολύ γρήγορα και το γύρισε τούμπα ανάποδα. Και έχει χιούμορ και όλα. Έχει χιούμορ, ναι, και τα λοιπά. Για μένα ο Ανδρέας βγήκε αλόβητος από αυτήν την ιστορία. Ναι, 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 αυτός, ναι, που βγήκε λαβωμένος, βέβαια, είναι ο δικηγόρος. Ναι, αυτό σου λέω, ότι δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή μιλάς και στο τέλος. Ξέρεις τώρα κάτι, τι άνοιξα διάλογο. Κάποιοι δικηγόροι, ναι, πραγματικά μέσα από μεγάλες υποθέσεις όπως είναι αυτές της Πυρίγκου, όπως είναι το θέμα τώρα το τωρινό που έχουμε τα 12χρονα κτλ. Κάποιοι νέοι στο επάγγελμα ξεφυτρώνουν από αυτήν την ιστορία. Εγώ αυτό δεν τον ήξερα. Ναι, και εγώ τον έμαθα από την Πισπυρίγκου. Ναι, 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 εγώ δεν τον ήξερα. Ξαφνικά από το πουθενά, Γιούρια, μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έγινε, δηλαδή, ξαφνικά καλά. Άπειρος δημοσιογράφος, δημοσιογράφος λέω, άπειρος δικηγόρος κτλ. Βρέθηκε μέσα, τάκ, τάκ. Βγήκε, τώρα έχει όνομα. Τώρα έγινε όνομα από μια υπόθεση. Ξέρεις τι, είναι και. Είναι και κάποιοι δικηγόροι που λέμε ότι είναι τηλεοπτικά πρόσωπα. Δηλαδή, είναι αυτό που θέλει η τηλεόραση. Είναι επιθετικός, είναι, δηλαδή θα σου δώσει απαντήσεις. Δεν είναι ο... Δεν θέλω να πω και κάτι, γιατί φοβάμαι κι εγώ. Πώς λέμε, ο κυριλέ δικηγόρος. Είναι ο δικηγόρος ο οποίος είναι λίγο πιο... Άκουσε. Αυτός ο δικηγόρος τώρα, ναι, επειδή είναι ιδιαίτερα εριστικός και επιθετικός, ναι. Το σίγουρο είναι ότι η τηλεοπτική του πορεία είναι πάρα πολύ μικρή. Θα είναι πάρα πολύ μικρή. Μην δηλαδή, το λες. Δεν, όχι, δεν, το λες. Το λέω εγώ. Δεν διαχειρίζεται καλά το διάλογο που κάνει με τους χι ανθρώπους, ναι, που, ναι, συναναστρέφεται τηλεοπτικά. Οπότε λοιπόν εδώ αυτό θα το στοιχήσει. Θα πρέπει λοιπόν και αυτός να ξέρει ότι όταν βγαίνει στον αέρα θα πρέπει να βρει δικηγόρος είναι. Οι δικηγόροι, ξέρεις, είναι άνθρωποι που υποτίθεται την ελληνική γλώσσα την κατέχουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον και κάθε λέξη ακριβώς που χρησιμοποιούν ξέρουν να την βάζουν, ναι, απέναντι από αυτά που τους τυχαίνουν. Ναι, εδώ, λοιπόν, όταν... εδώ λοιπόν θα έπρεπε να μιλάει τόσο όσο, έτσι ώστε να έχει αντοχή, να τον γουστάρουν μετά στην τηλεόραση πάρα πολύ ο κόσμος, να θέλει να τον δει, οπότε και σε άλλα θέματα τα οποία μπορεί να μην έχει καμία εμπλοκή, αλλά να του ζητήσουν την άποψή του. Τώρα λοιπόν, άποψη από αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει. Ναι, απλά όταν μιλούσε και γινόταν ο διάλογος και είπε αυτό για το εξώδικο, άρχισε και οριότανε καινούριο, θα μας στείλετε εξώδικο. Δηλαδή, τσίμπησε, αυτό σου λέω, τσίμπησε μία έκφραση που είπε, της έδωσε, την τόνισε η καινούριου, έγινε και μετά τίτλοι στα site. Οπότε αυτό που σου λέω είναι. Εκ των πραγμάτων όμως το έκανε, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Για να υποστηρίξει την ομάδα της και αυτά που έλεγε. Γιατί ήταν αυτός, το πέταξε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πήρε τυχαία. Ναι. Οπότε λοιπόν για να υποστηριχθεί όλη αυτή η ομάδα, ας πούμε, έπρεπε λοιπόν να βγει και να πει αυτό που λέει. Ναι, όλο αυτό όμως που λέμε ο Τζετζελές πουλάει. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί ο στο τέλος. Άκουσε. Ναι.
κάτω από απειλή, δηλαδή το να βγάλω εγώ έναν απέναντι, να συνομιλώ και να κινδυνεύω να μου κάνει και μήνυση, δεν το βγάζω. Δεν το βγάζει. Mm. Και μετά όταν θα μου τύχει στην πορεία, θα πω, όχι αυτό, μακριά, αυτό είναι μηνυσάκια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος. Πάει να κάνει καριέρα και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν στο Alter μια περίοδο αυτός. Δημοσιογράφος. Α, δημοσιογράφος. Ναι. Και εφόσον λοιπόν είναι τη δουλειά, πώς και δεν ξέρει να το ισορροπήσει το πράγμα με τους ανθρώπους που συνομιλεί. Δημοσιογράφος και μετά έγινε δικηγόρος. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι κάτι μου θυμίζει το Alter. Ναι. Συγγνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι δεν ξέρω την πορεία του ανθρώπου. Λοιπόν, απλά νομίζω ότι η τηλεοπτική την πορεία θα είναι μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Γιατί ήταν ιδιαίτερα επιθετικός. Μάλιστα... Καλά, ανάλογα τι υποθέσεις θα έχει. Γιατί άμα ο κόσμος τον προτιμάει, θα τον βλέπουμε μπροστά. Έλενα, οι υποθέσεις χρειάζονται ανθρώπους που να ξέρουν να διαχειριστούν και τα μίντια όταν είναι πολύ μεγάλες. Εδώ ο άνθρωπος δεν τα διαχειρίζεται, επιτίθεται. Μειώνει προσωπικότητες, κάνει πράγματα, δεν. Θα μου πεις τώρα, είπε ότι τον ειρωνεύτηκαν. Δεν τον ειρωνεύτηκε κανένας. Εγώ δεν είναι ειρωνία να πούνε ότι βγήκε σε ορίο, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι ειρωνία αυτό. Μην τρελαθούμε τέτοια. Ανάλογα πώς το παίρνει ο καθένας, σου λέω, αυτή είναι πιο αυστηρή. Δηλαδή θα μετρήσουν κάθε σου κουβέντα. Και μάλιστα ο Μικρούτσικος έχει και ένα χιούμορ, το οποίο είναι ωραίο, αρέσει και στον κόσμο, που κάποιοι δικηγόροι ή κάποιοι τέλος πάντων κάποιες προσωπικότητες που υποτίθεται πιο σοβαρές δεν το δέχονται. Καταλαβες. Αν ήταν κάποιος άλλος θα το δεχόταν. Δηλαδή όταν είναι στη γραμμή και δεν ακούγεται και λέει με αυτά που έλεγε φυσικά γιατί πήγε να υποστηρίξει τέλος πάντων. Γιατί 12χρονη κάποια πράγματα. Όταν γυρίζει και του λέει ο Μικρούτσικος ότι καλύτερα, αυτός το βλέπει προσβλητικά. Ενώ ουσιαστικά ήταν ένα χιούμορ. Ναι, αυτά λοιπόν τα μειονεκτήματα, τα οποία όταν αύριο μεθαύριο θα δεν έχει δηλαδή ελαστικότητα στον αέρα. Θα έρθει στιγμή, επειδή ο δεν μπορεί να μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι ελαστικός, είναι ιδιαίτερα επιθετικός κτλ. Δεν γίνεται να κάνει συνομιλία έτσι. Mm. Η τηλεόραση χρειάζεται μπουρουμπούρ, πικ-πονγκ. Δίνω, παίρνεις. Παίρνω, δίνεις. Πάει έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή απλά πράγματα είναι. Πάντως μου άρεσε έτσι που μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δηλαδή βλέπεις αυτό που λες εσύ, ότι είναι σωστός, έχει άποψη και θα πει κάτι to the point όταν μιλήσει. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά έτσι του Ανδρέα. Και όταν κάποια στιγμή πετάχτηκε ο Πουλόπουλος και οριότανε κάτι έλεγε. Αλλά το θέμα είναι, και κατάλαβες, υπάρχουν προσωπικότητες που σε συγκεκριμένες συζητήσεις ταιριάζουν μπορούν, και κάποιες άλλες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή, με τη Eurovision, με κάποια θεματάκια πιο light, μου αρέσει. Δεν είναι άσχημος ο Πουλόπουλος. Αλλά στα πιο σοβαρά θέματα, όταν ορίεσαι με ένα περίεργο τρόπο, είναι και λίγο χιουμοριστικό. Να πω και κάτι. Επειδή είπα για τον Νάσο Γουμενίδη, ότι έπρεπε να τον εγκαλέσουν μέσα στο κανάλι, όπως παράδειγμα γίνεται με την Ζήνα Κουτσελίνη. Η Ζήνα Κουτσελίνη είχε την επόμενη μέρα μέσα στο στούντιό της τον Νάσο Γουμενίδη. Όπου εκεί ο Νάσο Γουμενίδης λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Εγώ τα απορώ ακόμα. Αφού. Τα απορώ, είναι. Ναι. Απορώ λοιπόν δεν εγώ. Δεν το ακόμα, αυτό, ναι, τα απορώ. Ναι, ναι. Τα απορώ, ναι. Είναι, έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο. Ναι, έχει μπει αυτό, έχει κολλήσει εδώ. Λοιπόν, απορώ λοιπόν εγώ πώς ο Θέμης Μάλης δεν βάζει στο στούντιο μέσα αυτόν τον άνθρωπο. Α, και αυτό δεν. Επειδή μας στείλαν κάποια μηνύματα και λέει καλά, εσείς άλλες φορές δεν έχετε πει καλά λόγια με τον Γουμενίδη, άλλες φορές λέτε, άλλες όχι. Λεπτό. Δεν έχει να κάνει με το εάν τον υποστηρίζεις, έχει να κάνει λεπτό με το τι είναι σωστό. Ένα λεπτό. Κάτσε να σου δώσω μια σαφέστατη απάντηση. Ναι. Εμείς δεν πιάνουμε έναν άνθρωπο και λέμε αυτός είναι κακός, δεν κάνει, πετάξει τον έξω. Όλοι έχουν τις καλές και κακές στιγμές. Εντοπίζουμε τις κακές στιγμές οποιουδήποτε έχουμε απέναντί μας και τις βγάζουμε. Τώρα, αν κάποιοι έχουν περισσότερες από κάποιους άλλους, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι. Ναι, ότι είναι κακοί επαγγελματίες. Έχει και ρεπορτάζ. Έτσι. Ναι, δεν πάει να είναι κακός επαγγελματίας. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβετε όλοι είναι ότι εμείς πάμε θέμα-θέμα. Δηλαδή, έβγαλε το θεματάκι το ωραίο. Πήγε στην Κατερίνα Καινούργιο, έκανε ωραία κίνηση, έκανε νούμερα τη μία μέρα. Την επόμενη μέρα δεν έκανε νούμερα. Όμως βγαίνει την επόμενη μέρα και λέει: μας ακολουθεί ο Λιάγκας με το δικό μου ρεπορτάζ κτλ. Αυτό είναι μια έπαρση που δεν χρειάζεται να την έχεις. Δηλαδή, πραγματικά σας μιλάω, δεν χρειάζεται να υπάρχει έπαρση από τη μεριά του δημοσιογράφου να προωθεί, να
κοιτάξτε τι έκανα εγώ, τι νούμερα έφερα, τι κάνω, πώς θα λέω και με ακολουθούν λοιπόν. Εντάξει, κάποιοι έχουν τα συν και έχουν και δεν υπάρχει, τα δεν είναι ανάγκη να υπάρχει τέτοιο ανταγωνισμό μεταξύ δημοσιογράφων. Όλη τη δουλειά του κάνουν. Δεν είναι ποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά των άλλων. Έτσι, αυτός την κάνει καλά και κερδίζει και ο άλλος την κάνει κακά και χάνει. Μπορεί καμιά φορά αυτός την κάνει κακά να κερδίσει κιόλας. Απλά θεωρούμε ότι επειδή ο Α τέλος πάντων. Συγγνώμη, δεν στηρίζουμε κανέναν εμείς. Ναι. Εμείς λέμε τα γεγονότα. Όχι, τι είναι σωστό, και στην ναι. προκειμένη περίπτωση, από το να τον έχουμε ένα λαπτοπάκι και να μιλάει μια μισή ολόκληρη ώρα, έπρεπε να τον έχουμε στο στούντιο. Ναι. Τελεία και παύλα. Όπως ο βγάζει είναι ένα κουτσελίνι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν το βγάζουν. Εάν το ξαναβγάλουν λοιπόν στον αέρα, ας το βγάλουν το στούντιο. Εάν το κρατήσουν παραπάνω από μισή ώρα, 20 λεπτά. Εντάξει, τι θέλω να πεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κακά τα ψέματα, όταν επιλέγεις να είσαι στον αέρα ενός καναλιού, τώρα είναι Bark Newell, Αλφα, όπως θες πες το, θα πρέπει και ένας άνθρωπος που ξοδεύει τόσο χρόνο να μπει μέσα, να ενταχθεί. Αυτό δηλαδή, λέω. Σαν να λέμε ότι αποφεύγουν να τον βάλουν, σαν να θέλουν να γλιτώσουν, ας πούμε, λεφτά, λέω εγώ τώρα. Σαν να το βγάζουν με Skype τον άνθρωπο. Βάλ' τον μέσα. Να είναι μέλος. Άκουσε. Μέλος είναι 1000%. Δεν βλέπουμε από το site πώς λειτουργεί και πώς χτυπάει. Ναι. Χτυπάει ό,τι θέλει η κοκλονιά. Καλά, αλλιώς να είσαι σε ένα πάνελ. Λοιπόν, όμως δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε αυτά που πρέπει να συμβαίνουν. Δηλαδή λέμε ρε παιδί μου ότι ξέρετε, αυτό το παιδί έπρεπε να ήταν μέσα. Να είναι σωστή η εικόνα του και να μπορέσει να συνομιλήσει και με το Μικρούτσικο δίπλα. Που με το Μικρούτσικο, όταν είχαν βρεθεί τελευταία φορά μαζί στην προηγούμενη σεζόν. Ναι, καλή χειμή. Είχαν ένα πολύ νερό πικ-πονγκ μεταξύ τους. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το δίδυμο δηλαδή. Ναι. Και με τον Κωνσταντινίδη μέσα που είναι και αυτό λίγο τσαμπουκαλεμένο κτλ. Θα ήταν μια τρεπέτα δυνατή. Λοιπόν, και ο Γκουντάρας από πίσω θα ακολουθούσε. Δηλαδή θα ήταν η παρέα διαφορετικά. Όπως από το να βλέπω τον Μπουλόπουλο σε αυτά τα θέματα μέσα και τη Χρύσλα, προτιμώ να βλέπω τον Νάσο Γουμενίδη στο φινάλε. Λοιπόν, αφού τον βγάζει, πάντα σωστά. Και να κάτσουν οι άνθρωποι να μιλήσουν και να βγάλουν τα θέματα. Απλά πράγματα είναι. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος, όταν λέμε την άποψή μας για κάποιο θέμα, το παίρνει στραβά. Δηλαδή, στηρίζεται Γουμενίδη, λέγατε αυτά. Μα ναι, αυτό που είπα τώρα, αυτό που είπα σήμερα τώρα στην ανάλυση που έκανα και τα καλά του και τα κακά του. Τι πάει να πει λοιπόν. Επιλέξτε λοιπόν. Τα καλά του τον στηρίζω. Τα κακά του τον μισώ. Είναι εχθρός. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παιδιά, κριτική κάνουμε, σχολιάζουμε. Εγώ με τον Νάσο Γουμενίδη, αν συναντηθώ στον δρόμο, θα πούμε γεια σου, Νάσο, τι κάνεις, πως είσαι, πάμε πιούμε κανένα καφέ. Δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή, τι νομίζεις, είμαστε εχθροί. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι λέμε αυτά τα πράγματα και εάν συναντηθούμε, ας πούμε, θα πλακούμε σμουνιές. Τι νομίζετε. Σχόλιο κάνουμε, κριτική κάνουμε και ο καθένας κάνει την κριτική από τη δική του οπτική γωνία και αν έχω λάθος θα μου πει και το συναντήριο, εσύ Θοδωρή, εκεί είσαι λάθος. Δεν είμαι εγώ της Κοκλονιάδας, είναι δικό μου το σύστημα. Έχω μία... Όχι κάνεις λάθος, το Νάσο ειδικά δεν υπάρχει το πρόβλημα. Δεν είναι άτομο το οποίο είναι... Καλά, έχεις να μιλήσεις καιρό, δεν ξέρεις. Δεν παίζει ρόλο. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Κοίτα να σου πω, ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά είναι ένα μέλος της Κοκλονιάδας. Άκουσε, εάν είχε κάποιο πρόβλημα... Εάν είχε κάποιο πρόβλημα... Εάν υπήρχε πρόβλημα με την κριτική μου, θα με έπαιρνε τηλέφωνο. Ή θα μου έστενε μήνυμα, ρε, τι είναι αυτά που λες. Οπότε παραπεί ότι το λαμβάνει υπόψη του και λοιπά και σου λέει και προχωράμε παρακάτω. Και να σου πω κάτι, πολύ σοβαρό. Όταν κάνουμε μια κριτική, δεν την κάνουμε κακοπροαίρετα. Η κριτική γίνεται για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Εγώ, ας πούμε, εάν δεν μου δώσουν τροφή, πώς θα μπορέσω εγώ να βγω να μιλάω. Και παράδειγμα τώρα, είναι ευκαιρία αυτό να το πω, τα παιδιά από το breakfast. Εντάξει. Τα παιδιά από το breakfast έχουν μια άνοδο. Η άνοδος αυτή οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Που σημαίνει ότι κάλυψαν τα μειονεκτήματα τα οποία έχουν. Τα μειονεκτήματα τα οποία τα εντοπίσαμε εμείς, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε και σταματήσαμε. Δεν μπορεί να πει αυτό λοιπόν ότι ξέρετε κάτι, εμείς στηρίζουμε ή δεν στηρίζουμε μια εκπομπή. Όχι. Εφόσον τα εντοπίσαμε και δεν μου δίνουν παρακάτω πάτημα, για ποιο λόγο να συνεχίσουν να τους βαράω. Και μάλιστα φαίνεται ότι τσιμπάνε νούμεράκια από την καινούργια. Δηλαδή, έτσι όπως φαίνεται, αν κοιτάξει τα νούμερα λίγο, φαίνεται ότι τις έχουν πάρει κόσμο για κάποιο λόγο. Ναι. Έτσι. Ναι, κάτι αρχίζει και αρέσει στον κόσμο, ίσως καμιά φορά τα πολλά νεύρα και η πολλή τσαντίλα και τους τσιτώνει. Γιατί κοίτα, το πρωινό θέλει και λίγο. Light κατάσταση. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι βαρύ το light. Δεν μπορεί να πει ότι είναι light, αλλά θέλει λίγο να είσαι λίγο πιο προσιτός. Από τους ατέλειας τους πέρυσι 10 με 12, περίμενες κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε. Κάνανε light ενημέρωση. Ναι. Ο Λιάγκας κάνει light ενημέρωση και του χώνουν μέσα και τα ψυχαγωγικά. Mm-hmm.
αναγκαστικά. Λοιπόν, γιατί από τους ατρίδες σου δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό και περιμένεις το Λιάγκα. Ναι, σωστά. Αυτό είναι, είναι άλλο είδος εκπομπής. Τέλος. Τέλος. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υποστηρικτές καμίας εκπομπής, ούτε του Γιώργου Λιάγκα, που χρεώνεται. Απλά λέμε αυτά που είναι τα γεγονότα. Όπως επίσης δεν ασχολούμαστε καθόλου, παιδιά, με τα... όλα αυτά με, τα, με τις καταγγελίες της 12χρονη, των 53χρονων, τι έπρεπε να πούνε, τι δεν είπανε, τι... Α, δηλαδή... Όχι, ποτέ, 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 ποτέ. Και δεν ξέρουμε ούτε το δικαστικό ρεπορτάζ, ούτε τα... Όχι, όλα ο τα... καθής το είδος του. Ακριβώς, δεν ξέρουμε. Εξάλλου, τι, υπάρχουν, ποιο είναι το σωστό, ποιο το λάθος. Παράδειγμα, και ακόμα και στο YouTube μέσα, υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν τις όμπις όπως είμαστε εμείς, ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν τα της πολιτικής και της κοινωνίας. Όπως είναι παράδειγμα, εντάξει, ξεχνάω τα ονόματα. Λοιπόν, είναι παιδιά τα οποία βγαίνουν και αντιδιαφθεί, και μάλιστα τα παιδιά αυτά, σας πληροφορώ, ότι έχουν και τρομερά views. Δηλαδή μιλάμε να βγάζουν βίντεο και στα πρώτα, στις πρώτες 5 ώρες έχουν πάει 50.000 views. Έτσι, να πιάνουν 120.000, 150.000, 200.000. Πιστεύουμε όντως ότι το έχουν ξεχυλώσει το θέμα. Από τη στιγμή που, όμως, που δεν το αφήνει κανένας, το έχουμε ως δεδομένο ότι ασχολούνται με αυτό. Τελείωσε τώρα. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, αυτό που η μάχη που γίνεται, ποιος δικηγόρος θα βγει, ποιος θα μιλήσει, αν θα πάρουν τις δικογραφίες, αν δεν θα βγάλουν τις δικογραφίες, ποιος θα βγάλει το καλύτερο ρεπορτάζ, αυτό δεν γνωρίζουμε. Ούτε να το αναλύσουμε, ούτε ασχολούμαστε με αυτό. Το τι, ποιος κάνει σωστό. Εμείς η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Εμάς η δουλειά μας είναι να σωθούμε τις showbiz και να πούμε αυτά που συμβαίνουν και να μιλήσουμε και να κάνουμε κριτική στην τηλεόραση. Κάνουμε κριτική ακόμα και σε αυτά τα θέματα, αλλά στο πώς παρουσιάζονται. Και αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται έσχρα. Πληροφορία, παραπληροφόρηση, σχόλιο, όλα αυτά μαζί. Ένα σαχταρμάς, τα οποία δηλαδή μαζεύονται όλα, τα βάζω σε ένα μίξερ μέσα και μετά κάθεσαι και λες, εν τέλει έβλεπα 2 ώρες αυτή την εκπομπή. Οποιαδήποτε από αυτές που ασχολούνται. Πρωινές, μεσημεριάνες κτλ. Τι αποτέλεσμα έπαιρνα, η μάνα τι κάνει, το παιδί τι έγινε. Δηλαδή τώρα βγάζουν κάτι στοιχεία. Εντάξει, στεναχώρια. Δηλαδή, βγάζουν κάτι στοιχεία τώρα για το παιδί, μια συνομιλία της μάνας με το παιδί. Λες, αμάν τώρα, όλα αυτά χρειάζονται. Όλα αυτά χρειάζονται. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε δικαστήριο. Ας πάνε στο δικαστήριο κανονικά να δικάσουν οι φυσικοί δικαστές. Και όχι και ξέρεις, η παραφύση. Όσο το σκαλίζουν όλες οι εκπομπές, θα την πατήσουν στο τέλος. Γιατί όλοι θα κάνουν λάθος. Όχι μόνο αυτό. Μα βλέπεις τώρα ήδη ο εισαγγελέας θέλει τις φωτογραφίες, όλο το δικαίωμα. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς να πούμε ότι δεν θέλουμε αυτή την τηλεόραση. Εμείς θέλουμε μια τηλεόραση που να έχει προγράμματα τα οποία να κάνουν τη δουλειά τους. Και όχι ανάλογα που πάει η επικαιρότητα το γυρνάμε και κάνουμε κολοτούμπα. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε εκπομπές οι οποίες να είναι ψυχαγωγικές. Ενημερωτική. Πολιτική συζήτηση, Πρωινάδικο τύπου Παπαδάκη και Sky, τέτοιο πρωινάδικο. Δηλαδή, να ξέρω λοιπόν τι έχω να δω. Να κάνω την επιλογή μου, ρε παιδί μου. Να κάνω και την επιλογή μου. Σου στέλνω μηνύματα και σου λένε ότι θα σου τέριαζε να μπει και στο ενημερωτικό. Ο τρόπος που τα λες σε κάπου σου αρέσει. Αλλά όταν έχεις να κάνεις εκεί, όταν πρέπει να προσέξεις λέξη προς λέξη, να είπα, ας πούμε, είπανε ασέλβια, όχι είναι βιασμός. Όχι, το πας λάθος. Θα γεμίσω μηνύσεις, εξόδου. Το ότι μου κάνει το χύψη ωμέγα δεν πάει να πει ότι θα πάω να το κάνω εγώ να πούμε και να αλλάξω τη φυσιονομία. Ναι. Εδώ υπάρχει μια φυσιονομία συγκεκριμένη. Ναι. Δεν παίζει ρόλο αυτό που λες. Και βέβαια μου έχουν πει πολλές φορές μέσα στα θέματα κτλ. Έχεις τον αιχμηρό λόγο κτλ. Ναι, αλλά δεν είμαι δικαστής. Εδώ. Άλλο η showbiz που είναι πλάκα και γελάς, χαμογελάς. Δηλαδή λες εντάξει, όσο ακραία και να κάνεις κριτική, χαμογελάς. Εντάξει, λες τι έγινε, ρε παιδί μου, πλάκα είναι. Δηλαδή δεν επηρεάζει ζωές. Ναι. Και άλλο τώρα να μιλάς για τη ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ. Έχονται στιγμές να μιλήσουμε για την προσωπική ζωή κάποιου και το σκεφτόμαστε 50 φορές για να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι αυτό που ζητάμε και ζητάμε από την ελληνική τηλεόραση ως τηλεθεατές πρώτα απ' όλα και μετά ως μέρος της δουλειάς μας, θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι να είναι ο καθένας με την ταυτότητά του. Ταυτότητα εγώ δεν βλέπω πουθενά. Το έχουν γυρίσει όλοι. Λοιπόν, όλοι το παίζουν Τατιάνα Στεφανίδου τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η δασκάλα. Αρέσει, δεν αρέσει, Τατιάνα θα ξεκινήσει αυτά. Λοιπόν, και η Δρούζα. Η Τατιάνα που αντί να μπορούσε μιλάει, λάθος, λέξη προς λέξη, λάθος, έτσι. Λάθος, ο Μικρούτσικος. Ναι. Κοινωνικές εκπομπές, ο Μικρούτσικος έκανε πρώτος. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Και τώρα καθόμαστε, ας πούμε, να ασχολούμαστε τώρα με τι. Με το πουλάει αυτό, εκεί θα πάμε. Πουλάει το άλλο, από εκεί πάμε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δεν γίνεται όλα μαζί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
Βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός, γκολ, βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, γκολ, αποφάσισε. Με ποιον θα είσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Αυτό συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση τώρα. Όποιος σκοράρει, μαζί του είμαστε. Ω, Γιούρια, σκορ. Αυτό. Το έκανα ποδοσφαιροσυζήτηση για να καταλάβετε τι συμβαίνει ακριβώς. Για όσους δεν κατάλαβαν. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο μας θέμα. Εδώ λοιπόν, ανάμεσα σε μένα και την Έλενα, βλέπετε κάτι το οποίο πραγματικά είναι τρομερό. Αυτό που βλέπετε. Τον Αμπντούλ. Τον Αμπντούλ Χαντίμε Τζουμπουτζουμπου, ο οποίος είναι Ινδός και μάλιστα βλέπει Λιάγκα, το οποίο τον αγαπάει πάρα πολύ, και εμένα με μισή. Ούτως ή άλλως είμαστε και μάλιστα είμαστε και, τι λέει, άφραγκοι, τρας. Τηλεοπτικό, τρας, ναι, τηλεοπτικό προϊόν. Και έχουμε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας πω τα εξής. Πρώτον, το ποτάκι είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που ήταν κατά λάθος του Κοκλώνη στη φάση στο Just Do Fast. Και στο Just και στο Λιάγκα ήταν. Ναι. Αυτό είναι από Ινδία. Ότι μας βλέπουν στην Ινδία δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Ότι γίναμε star, έστω και να μας γουστάρουν, αλλά να μας ξέρουν και να μας γουστάρουν, αυτή είναι μεγάλη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάλαμε το ποτάκι για να δείξουμε και εμείς ότι είμαστε πολυεθνικοί. Προφανώς είμαστε... κάποιος το πλήρωσε, έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι κάποιος το πλήρωσε. Το ποτάκι αυτό είναι το ποτάκι το οποίο έκανε λάθος την περίοδο, την προηγούμενη εβδομάδα στο Just Do Fast και βάραγε, λέει, τα εκατοντάδες tweet για να μπει μέσα στο παιχνίδι και να ανέβει το trend, όπως πάντα. Και αμέσως μετά, για να ξεκαρφωθούν, πήγανε και βάλανε στο Λιάγκα το ίδιο. Και τώρα βέβαια βάλανε και σε εμάς. Με τη μόνη διαφορά όμως, ότι εμένα μου ρίξαν το Twitter. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εμένα ήταν διπλός ο στόχος. Ήτανε πρώτον να βάλουν αυτό, να με γελιοποιήσουν σε εισαγωγικά, που γελιοποιούνται αυτοί που το βάλανε, γιατί από Ινδία τώρα είναι τρομερό. Αλλά τα ποτάκια από την Ινδία τα παίρνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, και το βασικότερο κομμάτι από όλα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι μου ρίξαν το Twitter. Ένα Twitter το οποίο εγώ το είχα πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 15 χρόνια είχα το Twitter εγώ αυτό στα χέρια μου. Και πραγματικά σας μιλάω, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Εγώ δεν είχα πολλούς ακόλουθους. Εγώ είχα 6.000 περίπου ακόλουθους. Και να σου πω, δεν πρόσεχα πώς ήταν οι ακόλουθοι κτλ. Δεν με ενδιαφέρε. Αλλά όμως μέσα εκεί ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μεγάλη του GR Express. Ήτανε, τα tweet που είχαμε κάνει ήταν πάνω από 75.000 tweet που είχε μέσα και είναι στενάχωρο για μένα που έχασα το προφίλ μου. Προφανώς από μαζικές αναφορές, από ψεύτικα προφίλ. Όχι, κοίταξε, είναι λογικό. Έπεσε το ποτάκι πάνω με κάποιους τρόπους. Βάραγε και με ξεσκίσανε. Και ξαφνικά μου το ρίξανε κάτω και δεν μπορώ να πάρω και πίσω με τίποτα. Δηλαδή ξαφνικά είναι μηδενισμένο τελείως. Και όλο στοιχείο, βέβαια έχουμε και το περιστατικό με το quiz κτλ. Που όλοι γνωρίζουν. Που... Ναι, εδώ λοιπόν έχει ως εξής το πράγμα. Γιατί εδώ, Έλενα, θέλω να ακούσει προσεκτικά. Γιατί δεν σκοπεί τη σκέψη μου γι' αυτό. Και θέλω να ακούσει προσεκτικά. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο στόχος είναι διπλός. Πρώτον, να δείξει ότι επειδή εγώ για κάποιους θεωρούν ότι εγώ στηρίζω τον Γιώργο Λιάγκα. Τι κάνουν λοιπόν με αυτό, ότι και καλά βάζει ο Λιάγκας και βάζει να μισούν εμένα. Δηλαδή να βάλουν εμένα και καλά με τον Λιάγκα να πλακωθώ. Δεν μπορεί να πλακωθείς με κάποιον με τον οποίο δεν συναντιέσαι ποτέ και δεν μιλάς στο τηλέφωνο ποτέ μαζί του. Εγώ με τον Γιώργο Λιάγκα έχω να συναντηθώ πάνω από 10 χρόνια. Οπότε λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς όταν σχολιάζουμε και λέμε πράγματα μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, δεν τα λέμε ούτε για να κάνουμε φιλίες, ούτε για να μας πάρουν τηλέφωνο, ούτε για να ζητήσουμε κάτι, ούτε για να πιέσουμε κάτι, ούτε για να απειλήσουμε. Οπότε λοιπόν, άστοχο όλο αυτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα ανάμεσα σε μένα και τον Γιώργο Λιάγκα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει θέμα ανάμεσα σε μένα όμως και στην Κοκλωνιάδα. Ο Κοκλώνης στην περίοδο αυτή είναι στις Κάνες. Οπότε έρχεται λοιπόν η ιστορία να γίνει όπως σου έχω πει, Έλενα. Τι σου έχω πει, ότι λειτουργεί η αυλή χωρίς να γνωρίζει ο αρχηγός τι συμβαίνει. Η αυλική λοιπόν του Κοκλώνη είναι αυτοί που πάτησαν τον ποτάκι, είναι αυτοί που μας χτύπησαν, γιατί είναι αυτοί που έχουν λόγους πολλούς να μας μειώσουν τη δυναμική μας. Και ένα Twitter το οποίο ποτέ δεν σχολιάζει παρά μόνο ανεβάζουμε τα βίντεό μας, ναι. Δηλαδή τα βίντεό μας ανεβάζουμε στο Twitter, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, μόνο αυτό, δεν κάνουμε σχόλιο εμείς, το σχόλιο είναι μέσα βίντεο. Δηλαδή, ό,τι δείτε στο YouTube είναι και ήταν και στο Twitter. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήρθαν και χτυπήσαν με αυτόν τον τρόπο. Η αυλική. Τώρα αυτή τη στιγμή τι να πω εγώ, το έκανε ο Κοκλώνης. Αφού ο Κοκλώνης δεν είναι εδώ, είναι σκάνες.
Τι να τον πήραν τηλέφωνο, του πάνε εσύ τι κάνουμε και να πει βάλει το ποτέ και να τον ψυχήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα παιδικά πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο Κοκλώνης, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, οπωσδήποτε δεν έχει αυτό, αλλά κάποιες αυτά με τα 1.800 λογαριασμούς και αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Ελένα, okay. Κάποιοι τους χρησιμοποιούν. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι κάθε μέρα μια γιορτή για αυτόν. Ένα πάρτι. Αυτός δεν πολύ ασχολείται. Οι αυλικοί του που ελέγχουν τα 1.800 προφίλ, εκείνο, είναι αυτοί που λειτουργούν και κάνουν πράγματα. Ναι, εμένα λοιπόν αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να χτυπήσω ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Και δεν θα πάω εγώ να χτυπήσω την κεφαλή, θα πάω να χτυπήσω το σώμα. Γιατί η κεφαλή δεν γνωρίζει. Απλά πράγματα είναι. Και αν γνωρίζει, δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Γνωρίζει ελάχιστα. Άντε να είπε ένα ναι, δείτε κάτι ό,τι θέλετε. Δηλαδή παραπάνω δεν έχει πάει. Οπότε λοιπόν έρχομαι εδώ πέρα και λέω στους αυλικούς, είστε σοβαροί. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι επειδή εγώ έχασα το Twitter μου, ας πούμε, ότι σωθήκατε από κάτι. Με αυτό ακριβώς εδώ που κάνετε τώρα εδώ. Με αυτά τα που ανεβάζετε, δηλαδή πιστεύετε εσείς ότι μειώνετε εμένα βάζοντας μέσα τη λέξη σκουπίδι? Επειδή ξέρει πάρα, δηλαδή προσέξτε, και δεν είναι τυχαίο αυτό ότι το βάλανε μέσα, γιατί είναι τις τελευταίες μέρες εξηγούσα πολλές φορές ότι με ενοχλεί να με λένε γραφικό, να με λένε σκουπίδι και τα λοιπά, σκουπίδι, ναι, και περιθωριακό τύπο κτλ. Λοιπόν, παρακμιακό. Παρακμιακό, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, παρακμιακό κτλ. Ότι με ενοχλεί πάρα πολύ. Και με ενοχλεί γιατί έχω μια πορεία πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχει πορεία μόνο η Κοκλωνιάδα, η οποία έχει τα τελευταία χρόνια πορεία. Εμείς έχουμε μια πορεία πολύ μεγαλύτερη. Οπότε λοιπόν, και δεν μετριέται η πορεία του καθενός. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, αυτό θα το τονίσω. Δεν μετρείται η πορεία του καθενός με το πόσο κόσμο έχει απέναντί του, αν γεμίζει γήπεδα ή αν γεμίζει μια καφετέρια. Αυτό που μετράει στον καθένα είναι πόσο σταθερός είναι και αν είναι γυρολόγος. Εγώ τουλάχιστον γυρολόγος δεν υπήρξα ποτέ. Όλοι αυτοί που είναι απέναντί μου είναι γυρολόγοι. Μια ήταν στο Φουρτιώτη, τώρα είναι στον Κοκλώνη. Πριν ήταν στο Μέγκα, μετά ήταν στον Αντένα. Μετά ήταν στον Αλφα, μετά ήταν από εδώ. Μετά... τα έχουν γυρίσει όλα τα μαγαζιά. Και πάνε μετά και κολλάνε στην πιο ευαίσθητη αυλή. Ποιος είναι ο ευαίσθητος? Ο Κοκλώνης. Πήγανε λοιπόν δίπλα, ξέρουν ότι είναι φέρεται ως παιδί, δηλαδή είναι αυθόρμητος πάρα πολύ. Και θα τους αφήσει πολύ κενό και μπήκαν λοιπόν μέσα και έχουν κατακλείσει τα πάντα και έρχονται λοιπόν εδώ να χτυπήσουν εμάς. Όχι λοιπόν αγαπητοί μου γυρολόγοι, όχι λοιπόν αγαπητοί μου τρισάθλοι δημοσιογραφίσχοι της πλάκας που μπαίνετε σε ένα site μέσα και νομίζω ότι κάνετε δουλειά γλύφοντας και χτυπώντας άτομα τα οποία δεν πρέπει. Επειδή απέναντι είναι ο Λιάγκας, τον χτυπάμε, τον ξεσχίζουμε. Απέναντι είναι ο Λακητζής, τον χτυπάμε, τον ξεσχίζουμε. Αυτό δεν είναι απάντηση. Εμείς κάνουμε μια κριτική. Αντί λοιπόν να διορθώσετε αυτό που πρέπει να διορθώσετε, χτυπάτε εμάς να μην κάνουμε την κριτική. Για να συνεχίσετε την ίδια βλακεία. Και ξέρεις, αυτό όλο που γίνεται με τους τίτλους και από πέρυσι και από πρόπερσι, το είχες πει εδώ και καιρό. Έλεγες κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμεραγκ. Γιατί ο κόσμος στα περισσότερα μηνύματα βρίζει? Και πολλές φορές να σου πω κάτι, βρίζει και χωρίς λόγο. Δηλαδή, λες, εντάξει, γιατί τους έχει γυρίσει μπούμερα, όλοι αυτοί οι τίτλοι, δηλαδή κάτι ισοπαλίες που βλέπουμε, δηλαδή βλέπεις τον άλλον έχει φύγει μπροστά και λέει ισοπαλία, η τάδε με τον τάδε. Όλο όχι, αυτό... βγήκε πρώτη 24 με 27, εδώ, ναι. Δεν έχει εμπλοκή η εκπομπή, γιατί η παρουσιάστρια για παράδειγμα, για να το ρίξω, έχει εμπλοκή ότι η παρουσιάστρια ξέρουν οι αυλικοί ότι θέλει να είναι πρώτη, και με νύχια και με δόντια τη βγάζουν παντού πρώτη και την παίρνουν με τα τηλέφωνα και λένε κοίταξε, είδε τι κάναμε εκεί, για σένα, σε κάναμε πάλι πρώτη, ναι, πάλι πρώτη αυτό ήσουν. Έχει ξεχυλήσει. Αυτό το πράγμα όμως όλο γυρνάει μπούμεραν και τους σοπεδώνει όλους. Και τους λέμε λοιπόν, πολύ απλά, και έχουμε πιο κοντά να σας τα πω, και τους λέμε λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό γύρισε απέναντί σας. Και δεν γύρισε από εμένα που τα λέω, γύρισε από τον κόσμο που τα διαβάζει. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να βγαίνει ο καθένας να πούμε και να γράφει ό,τι του κατέβει για να μας δείξει και καλά την πρώτη. Όμως και αναδημοσίευση, έτσι. Μη λέμε τώρα αυτό, μη δικαιολογούμε τους πάντες. Αναδημοσίευση. Πρώτη. Μα τη βολεύει, παιδί μου. Τη βολεύει. Τη βολεύει. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ένας κύκλος ολόκληρος από site και από ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ως αυλικοί γλύφτες, επαγγελματίες γλύφτες,
παίρνουν μεροκάματο γιατί γλύφουνε. Δεν παίρνουν μεροκάματο γιατί δουλεύουνε. Γλύφουνε και παίρνουν μεροκάματο. Λοιπόν, βγαίνουν και γράφουν κείμενα, κάνουν πράγματα μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ανεβάσουν κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι θα τους κρατήσουν στη δουλειά μέσα. Αυτοί λοιπόν, οι τρισάθλιοι τύποι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις κινήσεις. Μου ρίξαν το Twitter, γράφουν με τα κουτάκια δεξιά και το Instagram το δικό σου. Ναι. Λοιπόν, φάγανε και το Instagram της Έλενας. Λοιπόν, τι νομίζετε δηλαδή όμως. Να σας υπενθυμίσω, ότι όλη η ιστορία είναι στα hashtag. Οπότε και μηδέν να έχεις, στα hashtag είναι. Γιατί και εσείς που βάζετε με, και έχετε νούμερο ένα trend, λέει το Just the Two of Us, ήταν μέσα 50.000, με παράδειγμα, ήταν οι 40.000 ήταν από ποτάκια. Με μηδέν. 30.000, ναι. Ναι, λέω ρε παιδί, ένα αποτέλεσμα. Ξέρεις ποια είναι η αδικία, Βρεθοδωρή. Όταν κάποιος στο hashtag, πες τώρα η Σούπερ Κατερίνα, έχει σου λέω 17.000 μηνύματα και τα 16.999 είναι αρνητικά. Όταν έχει και πολύ καλά ρεπορτάζ, αλλά κουκουλώνονται και πάλι τη βρίζουν. Δηλαδή, βλέπεις μια καλή συνέντευξη, σου λέω, και πάλι εναντίον. Γιατί όλο αυτό έχει μπουκώσει και σου λέει δεν μας κοροϊδεύεις. Δεν έχει μπουκώσει απλά. Ναι. Όλη αυτή η αρνητικούλα, βγαίνει, ναι, όχι από εμένα που λέω αυτά που συμβαίνουν, από αυτούς που τη γλύφουν. Αυτοί τη καταστρέφουν καθημερινά. Το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι. Σε αυτό. Ποιο. Ότι έχει αυτός ο αρνητισμός βγαίνει και στον τηλεθεατή. Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα. Και σου λέω ότι αυτά που βγαίνουν και γράφουν, όταν βγαίνει ο άλλος και γελιοποιεί μια κατάσταση, δηλαδή λέει τη μία μέρα 0,2 μας πέρασε και κάθεται και καυχέται. Και μετά βγαίνει την άλλη μέρα η άλλη και λέει στο 24-37 στις γυναίκες πρώτη. Τώρα λοιπόν τι να πεις. Όταν, και Μαξί πρόσεξε, το μοναδικό άτομο που ασχολείται με τα νούμερα είναι μόνο η καινούριου. Είναι μόνο η καινούριου και η κοκλονιάδα. Κανένας άλλος. Ποτέ δεν βγήκε ο Λιάκας να πει οτιδήποτε. Ποτέ δεν βγήκε κανένας άλλος να πει οτιδήποτε. Κανένας, ποτέ. Ούτε δεν υπάρχει κανένας ποτέ να πει οτιδήποτε. Όχι μόνο η καινούριου, οποία παραγωγή έχει σχέση με κοκλόνι. Περίμενε. Να τα λέμε αυτά. Ναι, και ναι, το ναι, 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 σωστά, έχει, σωστά, σωστά, σωστά. Γιατί πιστεύουν ότι έτσι δείχνουν ότι είναι η κυρίαρχη της τηλεόρασης. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχουν φάσεις και φάσεις. Υπάρχει μια φάση που τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή εκπομπή και κάνει να πούμε 30%. Όπα, λες, τι έγινε. Υπάρχει και μια άλλη εκπομπή η οποία μπορεί να είναι το απόλυτο τίποτα, αλλά να σκάσει τα γέλια εκεί και να κάνει και αυτή 30%. Λοιπόν, και υπάρχουν εκπομπές οι οποίες είναι κενές και πάνε όπου φυσάει ο άνεμος, μήπως αρπάξουν και ένα νουμεράκι. Αυτές που είναι για το νουμεράκι είναι άνθρωποι οι οποίοι τους καταλαβαίνει ο κόσμος. Και στην προκειμένη περίπτωση, πολλές φορές δεν φταίνε οι μπροστά, φταίνε οι από πίσω. Και το επαναλαμβάνω αυτό. Φταίνε οι από πίσω που ελέγχουν την κατάσταση και καθοδηγούν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν ρίχνω την ευθύνη σε ένα άτομο. Εγώ ρίχνω την ευθύνη σε πολλά άτομα. Και στο σημαντικότερο απ' όλα από αυτή την κατάσταση, και θέλω να το καταλάβεις αυτό, Έλενα, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό εδώ το πράγμα, δεν ήρθε τυχαία. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησαν και μάλιστα δεν ξεκίνησε τώρα ο πόλεμος. Τον βιώνουμε εδώ και πάρα πολλές μέρες. Πριν ξεκινήσει το Just the Two of Us, για να με αφοπλίσουν, βάλανε άτομα να με βρίζουν σε διάφορα social media μέσα με αισχρό τρόπο και μάλιστα επιπληρωμή επισήμως, όχι αν επίσημα, επισήμως. Λοιπόν, εγώ δεν έδωσα καμία σημασία. Καμία σημασία. Προχώρησα. Όμως, έφτασα στο σημείο να δώσω, να πω για τον πόλεμο αυτόν, γιατί εγώ δεν έλεγα για τον πόλεμο που δεχόμουν, δεν έλεγα τίποτα. Δεν είπα ποτέ εγώ βγήκα στον αέρα, παιδιά, εγώ με πολεμάνε και τα λοιπά. Εγώ δεν θα το παίξω θύμα για να με στηρίξει ο κόσμος ή να με λυπηθεί. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με λυπηθεί εμένα. Θα τα βγάλω πέρα εγώ μαζί με την Έλενα, όπως ξέρουμε, όρθιοι. Είμαστε όρθιοι. Και το άφραγκος που βάλανε, είναι γελίο. Γιατί πρώτα δεν ξέρουν τη δικιά μου οικονομική κατάσταση, αν είμαι καλά ή δεν είμαι καλά, ή η Έλενα είναι καλά ή δεν είναι καλά κτλ. Δεν ξέρω λοιπόν τι σημαίνει στη ζωή μου. Το άφραγκος, αυτό το βάλανε για να υποτιμήσουν κι άλλο την κατάσταση. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε ούτε για να το παίξουμε οι τύποι που απειλούν και βγάζουν θέματα για να κερδίσουν κάτι. Είμαστε εδώ απλά και αγνά. Απλά και αγνά. Δεν υπάρχει περίπτωση
εγώ να συμβεί κάτι και να μην σας το πω. Δηλαδή, ό,τι μου συμβαίνει, σας το λέω. Εκτός από τον πόλεμο που μου ξεκίνησε, το οποίο θεώρησα ότι, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρω μπροστά. Όμως, ρίχνοντάς μου το Twitter, προσέξτε, όταν ρίξαν το Instagram της Έλενας, λέω, εντάξει ρε εσύ Έλενα, πάμε να κάνουμε ένα άλλο, τώρα εντάξει βέβαια και τα λοιπά. Ναι, όντως ξεκίνησα. Αλλά με το που ξεκινάει μια διαδικασία και θεωρούν ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό που γίνεται με την καινούργιο που κάθεται και διαψεύδει συνέχεια ότι δεν ήταν αυτή επάνω και τα λοιπά, που ποιος είπε να πάει να μιλάει εκεί, δεν κατάλαβα ποτέ. Θα σου ακούιζε, ήταν λοιπόν, χωρίς όνομα. Ακούιζε, ήταν χωρίς όνομα, δηλαδή ξαφνικά εγώ βγάζω να ακούγεις χωρίς όνομα, πρέπει ξέρω και καλά να βγει κάποιος να το χρεωθεί. Γιατί τι ήθελες. Εντάξει, εξάλλου να πούμε και ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, δηλαδή όποιο είναι κάποια στιγμή θα βγει, ενώ η τηλεστάρ θα βγει προς τα έξω. Η τηλεστάρ εννοείται. Έτσι, μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι. Όχι, εννοείται, εννοείται ότι θα βγει και σύντομα. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Βέβαια, εννοείται αυτό. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι αλλού το θέμα. Ότι ξαφνικά κάνουν και άλλη επίθεση. Με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε μπροστά σας και με τον τρόπο που σας είπα που μου ρίξαν το Twitter, όπου ήταν ένα προφίλ το οποίο εγώ το έχω πάνω από 15 χρόνια. Εντάξει. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλο λάθος. Αν μη τι άλλο τώρα, εμείς πρέπει να σου πω το εξής. Δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Αλλά να ξέρουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι δεν είμαστε ανίσχυροι. Και ότι εάν χρειαστεί θα κινητοποιήσουμε και εμείς τις δικές μας διαδικασίες. Εάν λοιπόν συνεχιστεί η μάχη, εμένα μου πέσανε στο YouTube, να ξέρετε, μου αλλάξαν το κανάλι για 6 ώρες, μου το πήραν το κανάλι για 6 ώρες. Βρήκαμε τρόπο, το πήραμε πίσω το κανάλι. Δεν μιλήσαμε. Μου αλλάξαν τα προφίλ στο Twitter πριν μου το ρίξουν το και μου αλλάξαν τα προφίλ, βάλανε με σε θυμάσαι τι είχε γίνει. Τα ξανάφτιαξα, τα ξαναπήρα πάλι πίσω, τα ξανάφτιαξα όλα, OK. Τώρα λοιπόν μου το φάγανε το Twitter. Λοιπόν, δεν γίνεται. Είχαν βάλει και στη σελίδα τη μία. Αργά ή γρήγορα θέλουν να μου φάνε και το κανάλι στο YouTube. Θέλουν να μου φάνε και το κανάλι στο YouTube. Θέλω να σας πω λοιπόν εγώ ότι εγώ ετοιμάζω κανάλι δεύτερο, το οποίο θα έχω για backup κατάσταση. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση. Το οποίο είναι ήδη στον αέρα το δεύτερο. Θα τα λέμε από εκεί. Ναι, ναι, είναι στον αέρα το δεύτερο. Λέγεται StyleGRTV. StyleGRTV. Πηγαίνετε κάτι και εκεί μια εγγραφή. Εκεί λοιπόν θα είναι ότι η επόμενη φάση μου και θα το οδηγήσω το κανάλι αυτό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η αγνή παρέα να μεταφερθεί και εκεί και να, βλέπει, να είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι όταν χρειαστεί να βγούμε στον αέρα κατευθείαν από το άλλο κανάλι. Γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται. Και εφόσον συνεχίζεται λοιπόν ο πόλεμος, και εμείς εδώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε. Γιατί εμείς είμαστε στην άμυνα. Δεν είμαστε στην επίθεση. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε κριτική. Αυτό δεν είναι επίθεση. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε κριτική. Καλοπροαίρετη κριτική. Αν είναι αιχμηρή και αν τη θεωρεί κάποιος ακραία, είναι μια άλλη ιστορία. Παράδειγμα, είπα για το Just the Two of Us. Η δεύτερη εκπομπή Just the Two of Us ήταν άρτια από όλες τις μεριές, μείον ο παρουσιαστής. Πείτε μου εγώ αν έχω άδικο. Αυτός που πληρώνει. Ναι, πείτε μου αν έχω άδικο. Σας άρεσε η παρουσίαση του Κοκλώνη? Εάν ήταν ο Λιανός στη θέση του, θα είχε καμία σχέση το Just the Two of Us με αυτό που παρουσιάζει τώρα, που κολλάει εάν δεν έχει το κιού μπροστά του? Όχι. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια κακοπροαίρετη κριτική, είναι μια καλοπροαίρετη κριτική βλέποντας την εικόνα που έχω μπροστά μου. Να πούμε και εδώ ότι και η ίδια η Αρβανίτη, που μπράβο της, έτσι, είχε τα κότσια και είπε στο Μουτσινά ότι πρώτον δεν ξέρει εάν οι υπόλοιποι έχουν κάποιο συμβόλαιο, σαν να λέει, και μάλιστα έκλεινε το μάτι, σαν να λέει ότι κάποιοι παραμένουν γιατί έχουν συμβόλαιο με την Κοκλονιά. Σωστά. Δεύτερον, είπε ότι κάποια τραγούδια που έδωσαν ήταν τα μάμ για αυτούς και εμάς μας δίνανε άλλα αντάλλων. Γιατί ξέρεις, ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πει και κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν είναι το είδος του, ο τόνος του. Θα βγει κάτι πιο αρνητικό. Βέβαια, εντάξει, αυτοί το πάνε καλά, να πούμε τις αλήθειες. Δεν ήταν για να φύγουν. Αλλά είπε κάποια πράγματα, σαν να λέει ότι παιδιά είναι στημένο. Δηλαδή, όταν το λένε αυτοί που συμμετέχουν εκ των έσω, δεν μπορούμε να σχολιάζουμε εμείς απ' έξω. Βέβαια. Βέβαια. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια σοβαρή καταγγελία που έγινε με πλάγιο τρόπο. Με πλάγιο, γιατί δεν μπορεί. Με πλάγιο τρόπο που έγινε. Δεν ξέρω τι έχει υπογράψει. Δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό το θέμα. Ο Κατινάκης αυτό που είπε. Εδώ βγήκε η Σούπερ Κική και έκανε επίθεση. Και η Σούπερ Κική δεν έκανε επίθεση. Ναι. Λοιπόν. Όταν λοιπόν βγαίνουν οι άλλοι και κάνουν επίθεση, εγώ δεν έκανα τέτοια επίθεση. Εγώ δεν μπήκα μέσα να κάνω την επίθεση αυτή. Εγώ έκανα μια κριτική συγκεκριμένη με αυτά που είδα, με την εικόνα που βλέπει ο κάθε τηλεθεατής. Εκεί πάω και κρίνω εγώ. Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, αυτό λέμε. Όταν βέβαια έχουμε πληροφορίες εκ των έσω ότι γίνεται ακριβώς και βλέπουμε ότι βράζει το πράγμα, το βγάζουμε και αυτό στον αέρα. Και λέμε πληροφορίες είναι αυτό. Όπως πληροφορίες σε βγάζουν καθημερινά σε αυτές τις εκπομπές όλοι και με βάση μια πληροφορία οδεύουν. Και μια και μιλήσαμε για το quiz.
Να πούμε λοιπόν ότι quiz έκανε και η Ναταλία Γερμανού. Δεν έκανε τώρα για μια κοπελίτσα η οποία θέλει να γίνει παρουσιάστρια. Να πάρει τη θέση παρουσιάστρια. Να πάρει θέση παρουσιάστρια. Quiz δεν ήταν. Σε πρωινή καθημερινή εκπομπή. Είναι καλύτερη θεωρία από την παρουσιάστρια και θέλει να πάρει τη θέση της. Πάνε στο μυαλό μας διάφορα. Quiz. Είναι quiz. Γιατί δεν λέει ονόματα, γιατί διασύρει τις κοπέλες από εδώ, πόσες κοπέλες είναι, 5-6 τις έχει διασύρει. Ντροπή σου, Ναταλία, που έκανες αυτό το quiz. Ναι, ντροπή σου, έστω. Όποια βγει να το διαψεύσει. Θα τη φάει. Είναι αυτή που έχει τη μύγα και μοιάζεται. Μπράβο. Οπότε λοιπόν τώρα, ντροπή σου, Ναταλία, που βγάζεις quiz. Απαγορεύεται, μας απαγορεύσαν να βγάζουμε quiz. Δηλαδή πρέπει σώνει και καλά, ας πούμε, να πάμε να δώσουμε τα ονόματα κτλ. Όταν οι πληροφορίες που έχουμε είναι διασταυρωμένες, μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ να βγάλω απόδειξη στον αέρα. Ακόμα ψάχνω, είμαι στο ψάξιμο. Καλά. Αλλά επειδή είναι από διαφορετικές πηγές, δηλαδή δεν είναι μου το είπε ένας φίλος μου, μου το είπανε 5 άγνωστοι μεταξύ τους. Και έρχονται και άλλα μηνύματα συνέχεια. Ότι ναι, ήταν εκεί και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και, και ήταν και τρίτα άτομα μαζί εκεί. Λοιπόν, όταν θα έρθει λοιπόν η ώρα, εμείς και έρθουν τα αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια μου, θα το βγάλω. Δεν είχα τα αποδεικτικά στοιχεία και δεν τα έχω ακόμα, γι' αυτό έκανα quiz. Και να λέμε και όλες τις αλήθειες, η πιο τραγική συμπεριφορά ήταν της Μελαχρινής. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτή ήταν. Μα το είπαμε και από την αρχή στο quiz αυτό. Ναι. Το είπαμε από την αρχή στο quiz. Λοιπόν, τρεις ήταν. Τρεις. Όχι δύο, τρεις ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήνω το quiz στην άκρη, αλλά Ναταλία Γερμανού, σου απαγορεύω να ξανακάνεις quiz εσύ. Να μην ξανακάνεις, κορίτσι μου. Απαγορεύεται. Κάνεις quiz, να λες τα ονόματα. Ή το βγάζεις ή δεν το βγάζεις. Τότε το έδωσες τώρα. Η Ναταλία, να σου πω κάτι, είναι και πιο γλυκιά. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Εμείς είμαστε πιο επιθετικοί. Ναι, πιο επιθετικοί. Δηλαδή είναι πιο γλυκιά, θα το πω. Τώρα βέβαια περιμένω να δω τι θα μου ρίξουνε. Μου ρίξαν το Twitter να δω λοιπόν. Παιδιά, έχω ανοίξει άλλο Twitter τώρα να ξέρετε. Έτσι. Μπορείτε λοιπόν να μας βρείτε. Ποιο εκεί είναι τώρα, το GR Express. GR Express, το GR Express, ναι. GR Express. Α, και κάνετε και καλά follow στο Instagram. GR Express 10 είναι αναγκαστικά γιατί επειδή το άλλο ήταν GR Express δεν μου δίνει τη διεύθυνση και έβαλε το 10 μπροστά αναγκαστικά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ένα πράγμα, ότι εμείς δεν γονατίζουμε, εδώ είμαστε, είμαστε όρθιοι και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για εμάς. Η μεγάλη στήριξή μας, κυρίες και κύριοι, είναι από την αγνή παρέα η οποία μας στηρίζει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.